Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μαζί και πάλι για την εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θέμα μας αυτή τη φορά, ο επικός ένοπλος απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ, ο αγώνας ο οποίος αποτελεί ίσως την πιο χρυσή σελίδα στην σύγχρονη κυπριακή ιστορία και την κορύφωση του κυπριακού ενωτικού κινήματος. Αλλά θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον αγώνα ιστορικά βέβαια, αλλά μέσω ενός επιστημονικού πρίσματος και με έμφαση στην στρατηγική της οργάνωσης και τις τακτικές που χρησιμοποίησε για την επίτευξη των στόχων της. Για να το κατορθώσουμε αυτό, έχουμε μαζί μας τον αγαπητό Ανδρέα Κάριο, πανεπιστημιακό, διδάκτορα κυπριακής στρατιωτικής ιστορίας. Ανδρέα, καλώς όρισες. Καλησπέρα φίλε Μιχάλη, και σε ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να με καλέσεις σήμερα στην εκπομπή σου, να μιλήσουμε για ένα τόσο φλέγον ζήτημα. Το πρώτο θέμα που έρχεται φυσιολογικά και στο δικό μου μυαλό, αλλά αντιλαμβάνομαι και στο μυαλό των ακροατών, είναι η προσωπική σου ενασχόληση με το θέμα, η προσωπική σου ενασχόληση επιστημονικά με το θέμα της ΕΟΚΑ, πώς προέκυψε και αν αυτό σχετίζεται και πώς με το οικογενειακό όνομα που φέρεις. Πες μας δύο λόγια έτσι για αυτή τη συσχέτιση. Κοίταξε Μιχαλή, κατά πρώτον ο αγώνας της ΕΟΚΑ, παρόλο που οδήγησε στην ίδρυση, στη συγκρότηση του Κυπριακού κράτους, δυστυχώς για σχεδόν 60 χρόνια παρέμεινε ατεκμηρίωτος. Mm-hmm. Δεν ερευνήθηκαν οι διάφορες πτυχές του επιστημονικά. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα διάφορα γιατί, πώς και τι να προκύπτουν σχετικά με τον συγκεκριμένο αγώνα. Αυτό αποτέλεσε το πρώτο έναυσμα γιατί σε κάποια φάση της ζωής μου επέλεξε να ασχοληθώ mm-hmm. με το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο. Ο ειδικότερος λόγος βέβαια mm-hmm. είναι, όπως πολύ σωστά, πολύ εύστοχα παρατήρησες, έχει να κάνει με το οικογενειακό μου παρελθόν. Mm-hmm. Ο παππούς μου συμμετείχε στην ΕΟΚΑ, mm-hmm. σκοτώθηκε στη μάχη του Αχυρώνα. Ένας από τους σημαντικούς ήρωες, αυτό ίσως να μην θες να το αναφέρεις εσύ, θα ήθελα όμως να αναφέρω εγώ, ένας από τους σημαντικούς ήρωες. Αυτά είναι στη συλλογική μνήμη των ανθρώπων, όχι δεν είναι από στους ιστορικούς. Το έπος του Αχυρώνα, του Κυριοπετρίου, έχει μείνει στην ιστορία με ολόχρυσα γράμματα και δεν μπορεί ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος είτε να το διαγράψει, είτε να το σμικρύνει, είτε να το μεγαλώσει περισσότερο από το ίδιο του το μεγαλείο. Εν πάση περιπτώσει, κάτι άλλο που θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω, μιας και αρχίσαμε με αυτόν τον τρόπο. Επηρέασε καθόλου την επιστημονική σου δουλειά, η οποία ξέρω ότι είναι... Έχω την δυνατότητα να γνωρίζω ότι είναι εξαιρετικού επίπεδου. Επηρέασε όμως την προσπάθεια σου να ερευνήσεις τον αγώνα ως είναι σημαντικός σου κόσμος. Δηλαδή το γεγονός ότι έχεις αυτή την οικογενειακή παράδοση, γνωρίζοντας ότι μία διδακτορική διατριβή έχει ανάγκες ψυχρής προσέγγισης των πραγμάτων. Κοίταξε Μιχάλη μου, σίγουρα ο αγώνας της ΕΟΚΑ και η προσωπική σύνδεση ως ανάμνηση της συγκεκριμένης ιστορικής χρονικής περίοδου αποτέλεσε το έναυσμα για να ασχοληθώ με τη συγκεκριμένη περίοδο της κυπριακής ιστορίας. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, σε μια διδακτορική διατριβή, ιδίως ιστορικού ενδιαφέροντος, mm-hmm. δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Ως ιστορικός είσαι κατά κάποιον τρόπο διχασμένος. Διχάζεσαι μεταξύ του Ανδρέα και του ιστορικού. Ως ιστορικός, μάλιστα σε ένα βρετανικό πανεπιστήμιο, mm-hmm. Διότι οι μέντορες μου, οι διάφοροι καθηγητές που είχα στην Ελλάδα, με προέτρεψαν να ασχοληθώ σε διδακτορικό επίπεδο με το αγώνα της ΕΟΚΑ, αλλά σε βρετανικό πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Βοήθησαν, ιδίως ο καθηγητής μου, ο Ρόμπερτ Χόλαντ, mm-hmm. Ένας από τους διακεκριμένους ιστορικούς σε θέματα από αποαποικιοποίησης, φρόντιζε να με κρατάει προσγειωμένο. Mm-hmm.
και τα απορίσματα της έρευνας μου να είναι απότοκα σοβαρής μελέτης και όχι συναισθηματικής φόρτισης ή εξάρσεων του θυμικού. Εξάλλου, να τονίσω ότι για την απονομή ενός διδακτορικού τίτλου εξετάζεσαι από εξωτερικούς εξεταστές, δηλαδή από πανεπιστημιακούς δικούς σου καθηγητές. Ναι, όχι από το δικό σου καθηγητή, όχι. Από πανεπιστημιακός του ίδιου σου του πανεπιστημίου, αλλά και από πανεπιστημιακούς από εξωτερικούς, από άλλο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Mm-hmm. Πρέπει να λογοδοτήσεις για τη μεθοδολογία την οποία ακολούθησες, για τα απορίσματα της έρευνας σου κτλ. Δεν διεξάγεις προπαγάνδα. Διεξάγεις ακαδημαϊκή, επιστημονική και πάνω απ' όλα νυφάλια έρευνα. Ό,τι μας χρειάζεται για να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το θέμα. Γι' αυτό και προχωρώ αμέσως στην συζήτηση του θέματος που έχουμε εξαγγείλει. Γιατί, κατά τη γνώμη σου, έχει γίνει η επιλογή της έναρξης ενός ένοπλου αγώνα, η επιλογή της χρήσης βίας και το ιστορικό υπόβαθρο αυτής της επιλογής από πλευράς ΕΟΚΑ. Από πλευράς του Κυπριακού Ελληνισμού με την ΕΟΚΑ ως εκφραστή αυτής της προσπάθειας. Κοίταξε, κατά πρώτον δεν ήταν η πρώτη φορά κατά την οποία κατέφυγε ο Κυπριακός Ελληνισμός σε βίες μεθόδους. Έχουμε το προηγούμενο των γεγονότων του 1931, των Οκτωβριανών, όπου αυθόρμητα ο λαός, mm-hmm. αισθανόμενος ότι εμπέζεται τόσα χρόνια από τις βρετανικές κυβερνήσεις, κατέφυγε σε ριζοσπαστικές μεθόδους, αυθόρμητα συγκεντρώθηκαν έξω από το κυβερνείο, έγιναν επεισόδια, είχαμε νεκρούς και πυρπολήθηκε και το κυβερνείο. Mm-hmm. Μετά τα συγκεκριμένα γεγονότα, το κυπριακό ζήτημα, το κυπριακό ενωτικό ιδεώδες βρέθηκε σε μια κατάσταση όπου δεν πολύ συζητείται. Σε αυτό βοήθησαν και τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στην συγκεκριμένη ένοπλη σύγκρουση, αλλά παράλληλα με τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουμε την αφύπνιση, μια συγκεκριμένη αφύπνιση στο πολιτικό γίγνεσθε της Κύπρου. Mm-hmm. Έχουμε την δημιουργία των πρώτων κομματικών πυρήνων, ξανά ο κόσμος αρχίζει να ευαισθητοποιείται όσον αφορά το ενωτικό ιδεώδες. Έχουμε τους Κύπριους κατά τη δεκαετία του 40 να επιδιώκουν φραστικά είτε με τη συμμετοχή σε συζήτηση για το μελλοντικό καθεστώς της Κύπρου, για αυτοκυβέρνηση κλπ. Να προσπαθούν να βρουν κοινά σημεία συνάντησης με τους Βρετανούς, δεν το κατορθώνουν. Uh-huh. Με αποτέλεσμα την δεκαετία του 50 τα πράγματα να αρχίζουν να παίρνουν μια πιο συγκρουσιακή μορφή. Έχουμε την προσπάθεια διενέργειας, όχι την προσπάθεια, τη διενέργεια ενός δημοψηφίσματος από την πλευρά της Εκκλησίας το 1950. Οι Βρετανοί δυστυχώς κόφευσαν στην απέτηση του πέραν του 96% mm-hmm. των Ελλήνων της Κύπρου για ένωση με την Ελλάδα. Έχουμε συνέχιση των προσπαθειών των Ελλήνων για διαφώτιση στο εξωτερικό, για προσπάθεια αναζήτησης περαιτέρω βοήθειας για τους στόχους, για τις πολιτικές επιθυμίες των Κυπρίων. Δυστυχώς ο διεθνής παράγοντας κόφευσε. Έχουμε επίσης τις ραδιοργίες της Βρετανίας κατά την περίοδο της διεθνοποίησης του Κυπριακού το 1954, όταν γίνεται μια πρώτη απόπειρα για συζήτηση του Κυπριακού στα Ηνωμένα Έθνη, με τις ραδιοργίες των Βρετανών από την Χάνη, δεν συμπεριλαμβάνονται στην ατζέντα συζήτησης στο Κυπριακό. Όμως ήδη από το 1952 βλέπουμε να υπάρχει μια έντονη τάση, μια έντονη ροπή των Ελλήνων της Κύπρου προς μια πιο διεκδικητική πολιτική. Nice. Υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των Βρετανών κυρίαρχων και των Ελλήνων της Κύπρου. Οι Έλληνες της Κύπρου δεν εμπιστεύονται πλέον τους Βρετανούς, αισθάνονται παγιδευμένοι από τις βρετανικές πολιτικές, αισθάνονται ότι απλά οι Βρετανοί αγοράζουν χρόνο με
κούφιες υποσχέσεις για να μπορέσουν να διαιωνίσουν την παρουσία τους στο νησί. Το όχι του Υφυπουργού Αποικιών Χόπκινσον στα αυτιά των Κυπρίων ηχεί ως επιβεβαίωση των υποψιών τους, με αποτέλεσμα να είναι πιο δεκτικοί εδώ στο νησί στο να στρέφουν το βλέμμα τους σε πιο διεκδικητικές τεχνικές, δηλαδή καταφυγή προς επαναστατικές μεθόδους. Απλά να συμπληρώσω εδώ και το γεγονός ότι υπάρχει και ένα διεθνές κλίμα που ευνοεί την αύξηση του δίχτυ διεκδικητικότητας από πλευράς Κυπρίων. Ένα διεθνές κλίμα το οποίο κατατείνει προς την αποαπικιοποίηση αυτή την περίοδο και το οποίο έχει οδηγήσει κάποιους λαούς στην αποαπικιοποίηση και υπάρχει και το γεγονός ότι έχουμε την ίδρυση του ΟΗΕ και τη δημιουργία του καταστατικού χάρτη, ο οποίος καταστατικός χάρτης αναφέρεται στο δικαίωμα στην αρχή της αυτοδιάθεσης, την οποία οι Κύπροι προσέλαβαν ως μια νομιμοποίηση της επιθυμίας τους για ένωση, τη στιγμή όμως που οι μεγάλες δυνάμεις δεν φάνηκαν διατεθειμένες να την τηρήσουν, παρά το γεγονός ότι υπέγραψαν τον καταστατικό χάρτη, κυρίως η Βρετανία ως αποικιακή δύναμη. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Κοίταξε. Όντως υπάρχει μια νομικήστική αντίληψη όσον αφορά τη χρησιμότητα του ΟΗΕ. Πιστεύουν ότι είναι, οι Έλληνες της Κύπρου πιστεύουν ότι είναι ένα διεθνές δικαστήριο στο οποίο όταν προσφύγουν, αν προσφύγουν, θα δικαιωθούν. Όντως η αρχή της αυτοδιάθεσης φαίνεται στα μάτια τους μια εναλλακτική τακτική για να μην εκφράσουν απευθείας το αίτημα για ένωση, το οποίο ίσως στα αυτιά των σύγχρονων λαών να ηχούσε ως κάτι ξένο, ως κάτι πεπαλαιωμένο, ως ένα αίτημα ίσως του 19ου αιώνα, το οποίο θα έβλεπα με επιφυλακτικότητα. Ναι. Επομένως προωθούν το αίτημα της αυτοδιάθεσης, το οποίο αποτελεί εναλλακτική τακτική για ένωση. Στο εξωτερικό μιλούν για αυτοδιάθεση, στο εσωτερικό πεδίο της Κύπρου, στο εσωτερικό μέτωπο της Κύπρου μιλούν φανερά για ένωση. Και πρέπει να πούμε εδώ, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ενώ οι Βρετανοί λόγω του αποικιακού χαρακτήρα της αυτοκρατορίας τους δεν είναι τόσο δεκτικοί έναντι του αιτήματος της αυτοδιάθεσης, οι Αμερικανοί, οι οποίοι προέρχονται, έχουν παρελθόν, έχουν βιώσει το παρελθόν της αποικιοκρατίας, είναι πιο δεκτικοί, βλέπουν πιο θετικά το ζήτημα της αυτοδιάθεσης, βέβαια εθνικά συμφέροντα και η ανάγκη τους για ταύτιση με τη Βρετανική πολιτική δεν τους επιτρέπουν να μπουν δυναμικά μπροστά υπέρ του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των Κυπρίων. Όντως, και είναι στα πλαίσια του ψυχροπολεμικού κλίματος της αναπαράθεσης με τη Σοβιετική Ένωση κτλ. Να πούμε ότι η δεκαετία του 50 δεν είναι ακριβώς, δεν ξεκινάει ακριβώς κατά τη δεκαετία του 50 το παγκόσμιο κίνημα, το παγκόσμιο κύμα μάλλον αποικιοποίησης. Αυτό συμβαίνει κυρίως στη δεκαετία του 60 και του 70, κυρίως στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Όμως κατά τα τέλη της δεκαετίας του 40, όπως επίσης και η δεκαετία του 50, συντελούνται τα πρώτα βήματα. Επομένως έχουμε την Ινδία ήδη να έχει αποκτήσει την ανεξαρτησία της από τους Βρετανούς, το παράδειγμα της Παλαιστίνης και τη δημιουργία ενός Ισραηλινού κράτους το 1948, έχουμε επανάσταση στην Κένια με τους Μάου Μάου, πριν από την επανάσταση στην Κένια, ξέχασα να αναφέρω την επανάσταση στην Μαλαισία με το κομμουνιστικό αντιαπικιακό κίνημα εκεί. Και επίσης έχουμε και σε μια άλλη αυτοκρατορία, τη Γαλλική Αυτοκρατορία, να αντιμετωπίζει την απειλή από την Αλγερία. Όπου
το αλγεριανό ζήτημα έρχεται, μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο. Επομένως, εδώ να θέσω, επιτρέψτε μου εδώ να επικεντρωθώ λίγο περισσότερο, γιατί εμείς εδώ στην Κύπρο αισθανόμαστε ότι είμαστε το μοναδικό αντιαπικιακό κίνημα και τα περιστρέφουμε όλα γύρω από τον εαυτό μας. Ναι, γενικά έχουμε και, αυτή την τάση. Ναι, και να πούμε ότι δεν είμαστε οι μόνοι που ζητήσαμε ελευθερία από τους Βρετανούς και από την άξη του Βρετανικού καθεστώτος. Υπήρχαν και άλλοι λαοί πριν από εμάς. Και πριν από εμάς και συγχρόνως με εμάς. Μάλιστα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο στο διατάφτα. Στρατηγική. Η ΕΟΚΑ ξεκινά τη δράση της βασισμένη σε κάποιες στρατηγικές αρχές. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής της ΕΟΚΑ? Γνωρίζω ότι είσαι καθήλυν αρμόδιος λόγω της επιστημονικής σου ειδικότητας. Ναι, υπάρχει σχετικό κεφάλαιο στη διατριβή μου επί του θέματος. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι μια στρατιωτική λύση για το κυπριακό πρόβλημα ή καταφυγή προς παραστρατιωτικές μεθόδους ξεκίνησε ήδη να κάνει την εμφάνισή της γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 50 και στην Ελλάδα από μια ομάδα πολιτικών και πνευματικών διανοουμένων που κατήχαν κάποια κέρια πόστα στην περίοδο εκείνη. Είναι ο περίφημος κύκλος των 12, ο οποίος συνέλαβε και ανέπτυξε την ιδέα ενός επαναστατικού κινήματος στην Κύπρο. Πρόεδρος της συγκεκριμένης επιτροπής υπήρχε ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Αλλά να πούμε ότι οι συγκεκριμένες προσωπικότητες ήταν κάποιοι θερμοκέφαλοι οι οποίοι ξύπνησαν μια καλή πρωία και είπαν ας ξεκινήσουμε επανάσταση στην Κύπρο. Μάλιστα. Οι συγκεκριμένοι πολιτικοί κύκλοι έδωσαν ευκαιρία στη διπλωματία, έδωσαν ευκαιρία για μια πολιτική λύση στο Κυπριακό και μόνο όταν είδαν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δεν ήταν αποτελεσματικά, προέκριναν τη χρήση βίας ως μέσο προώθησης του Κυπριακού ζητήματος. Κάποιοι μελετητές μιλούν περί αφέλειας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο οποίος νόμιζε ότι με την τοποθέτηση κάποιων βομβών και τον περιορισμό των στόχων των πρώτων επιθέσεων της ΕΟΚΑ σε μη επαναδρομένους στόχους, σε άψυχους, σε υλικούς στόχους, ότι έτσι θα επιτύχανε την αποτύπωση του Βρετανικού ζυγού. Δεν είναι αυτή η πρέπουσα ερμηνεία. Ήταν ένας πολύ καλά μια πολύ καλά οργανωμένη σκέψη το συγκεκριμένο σκεπτικό του Μακαρίου. Να πούμε ότι η στρατηγική της ΕΟΚΑ, έτσι να το διευρύνουμε, να καταλάβουν και οι ακροατές μας ποια ήταν η στρατηγική της ΕΟΚΑ. Καταρχάς να πούμε ότι η ΕΟΚΑ δεν επεδίωκε μια ανοιχτή στρατιωτική αντιπαράθεση με τους Βρετανούς στα πρότυπα συμβατικών στρατών. Επίσης, δεν επεδίωκε να μετατραπεί σε κανονικό στρατό και όπως επίσης δεν επεδίωκε το να μπορέσει να απελευθερώσει και να ελέγξει μια συγκεκριμένη περιοχή της Κύπρου, ούτως ώστε από εκεί να διαπράξει περαιτέρω επιθέσεις, να οργανώσει περαιτέρω επιθέσεις εναντίον των Βρετανών. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο λόγω της νησιωτικής φύσης της Κύπρου. Είναι ένα μεσογειακό νησί, περιβάλλεται από θάλασσα. Πώς θα έβρισκαν όπλα για να μπορούν να συνεχώς να εξοπλίζουν τους διάφορους μαχητές. Στην περίπτωση, συγγνώμη, σε διακόπτω, της ελληνικής επανάστασης συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Αποκτούν ένα ζωτικό χώρο οι επαναστάτες. Μάλιστα, η Πελοπόννησο. Διότι υπάρχει ο ορεινός όγκος της Πελοπόννησου που τους επέτρεπε να καλυπτούν. Αυτή η ορεινή όγκη, η τεράστια ορεινή όγκη ή τουλάχιστον οι δασώδεις περιοχές δεν υπάρχουν σε τεράστιο ποσοστό στην Κύπρου. Υπάρχουν μόνο δύο βουνά στην Κύπρο, το Τρόδος και ο Πενταδάχτυλος. Επίσης δεν ήταν δασώδης η φύση της νήσου Κύπρου. Υπάρχουν πεδιάδες, υπάρχουν περιοχές ξεκάθαρες όπου δεν μπορείς να κρυφτείς. Επομένως ήταν δύσκολο η δημιουργία ενός κινήματος το οποίο θα μετατραπόταν σε συμβατικό στρατό. Επομένως βλέπουμε εδώ την ΕΟΚΑ να χρησιμοποιεί την ένοπλη δράση ούτως ώστε να πετύχει πολιτικά αποτελέσματα. Δηλαδή να
προσπαθήσει να ανακοινήσει το κυπριακό πρόβλημα, να στρέψει τα φώτα της διεθνούς προσοχής πάνω στο κυπριακό πρόβλημα, να εξαναγκάσει την Βρετανία να αποδεχτεί επιτέλους ότι υφίσταται ένα κυπριακό πρόβλημα και επίσης να την υποχρεώσει σε συζητήσεις. Επομένως βλέπουμε υπαγωγή του στρατιωτικού κριτηρίου στο πολιτικό. Δηλαδή, δεν ήταν η στρατιωτική δράση της ΕΟΚΑ η οποία θα επέφερε μια τελική στρατιωτική και μόνιμη λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Δηλαδή στόχος δεν ήταν να καταβληθεί η Βρετανική αυτοκρατορία. Να ρίξουν τους Βρετανούς στη θάλασσα. Όχι, υπήρχε μια δυναμία και αυτό ένας βαθύς γνώστης των τεχνικών του ανταρτοπολέμου, όπως ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Γεώργιος Γρίβας, θα ήταν αφέλεια εκ μέρους του να πιστεύει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Επίσης, βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα να πρέπει να υπέρχεται από τον ίδιο τον κυρίαρχο, δηλαδή η ίδια η Βρετανία θα καλούνταν να δώσει την τελική λύση στο πρόβλημα μέσω διαπραγματεύσεων. Επομένως, η στρατηγική της ΕΟΚΑ έπρεπε από τη μια να κινηθεί, να είναι τόσο έντονη, ούτως ώστε να υποχρεώσει την Βρετανία σε διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε η πολιτική ηγεσία του ενωτικού κινήματος, είτε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, είτε η ελληνική κυβέρνηση, να προσέλθουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων με τους Βρετανούς για να δώσουν μια συγκεκριμένη λύση. Αφετέρου όμως, η δράση της ΕΟΚΑ δεν έπρεπε να είναι τόσο έντονη, ούτως ώστε να αποκόψει όποια γέφυρα επικοινωνίας με τους Βρετανούς. Δηλαδή, έπρεπε να κρυμνοβατήσει στην ουσία η ΕΟΚΑ, κάτι το οποίο κατέφερε μέχρι τέλους. Ήταν ένα ζήτημα πρόκλησης κόστους και μέσα από την αύξηση του δίχτυ του κόστους που θα καλείτο η Βρετανική Αυτοκρατορία να καταβάλει, να δημιουργούνταν αντιλήψεις ότι στη Βρετανική Αυτοκρατορία, στους Βρετανούς, ότι θα έπρεπε να υποχωρήσουν. Ότι θα ήταν ασύμφορη υπεραιτέρω κατοχή της νήσου. Ή εν πάση περιπτώσει η συνέχιση του status quo που υπήρχε τότε. Με ένα επαναστατικό κίνημα. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, οι τακτικές. Και εδώ λίγο να ξεκαθαρίσουμε λίγο τη διαφορά μεταξύ στρατηγικής και τακτικής πριν προχωρήσουμε στην απάντηση. Και μετά να μας πεις τις τακτικές και τον τρόπο δράσης της ΕΟΚΑ. Τι εννοούμε, τακτική και ποια διαφορά είναι από τη στρατηγική. Η στρατηγική είναι ο τελικός στόχος, το επιδιωκόμενο αποτελέσμα και ο γενικός συλλογισμός για το πώς θα καταλήξει η συγκεκριμένη μεθοδολογία, πώς θα καταλήξει στο συγκεκριμένο στόχο, ο οποίος εν προκειμένου ήταν η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Μάλιστα. Η τακτική είναι τα μέσα, οι μεθόδους στις οποίες θα καταφύγεις για να επιτύχεις την στρατηγική σου. Επομένως. Ναι, και οι επιμέρους ενέργειες τις οποίες θα προβείς εν όψη της μεγάλης εικόνας που είναι στρατηγική, έτσι. Μάλιστα. Επομένως, οι τακτικές της ΕΟΚΑ στηρίζονταν γύρω από τους εξής άξονες. Πρώτον, οι εφαρμογές τακτικών ανταρτοπολέμου. Υπήρχαν αντάρτικες ομάδες, οι οποίες θα χρησιμοποιούσαν τις κλασικές μεθόδους των αντίστοιχων ανορθόδοξων κινημάτων για να επιτύχουν το στόχο τους, δηλαδή επιδρομές, ενέδρες, εκτέλεση έμψυχων στόχο του εχθρού. Επίσης θα υπήρχαν οι ομάδες δολιοφθορέων, οι οποίοι θα αναλάβαναν επιχειρήσεις δολιοφθοράς, οι λεγόμενοι σαμποτέρ, όπως επίσης και οι ομάδες της υπαίθρου, οι οποίες θα αναλάβαναν δράση στην Ήπεθρο. Με αυτόν τον τρόπο όλη η επιφάνεια, όλο το έδαφος της Κύπρου θα μετατρέπονταν σε πεδίο μάχης. Αυτά όσον αφορά το στρατηγικό πεδίο. Ο Γρίβας όμως, ο Γεώργιος Γρίβας, έδινε έμφαση όχι μόνο στην δράση από μικρά στρατηγικά μικρές ομάδες. Από μικρές στρατηγικές ομάδες, μικρά στρατηγικά τμήματα. Επιπλέον έδινε έμφαση στη συμμετοχή του λαού, στη συμμετοχή των λαϊκών μαζών μέσα στο επαναστατικό κίνημα. Δηλαδή ήταν ένθερμος υποστηριχτής αυτού της ιδέας, την οποία εξέφρασε ο T.E. Lawrence, ο Lawrence της Αραβίας, ο οποίος είπε ότι ένα στρατιωτικό κίνημα
δεν υπάρχει περίπτωση να επιτύχει αν δεν στηριχτεί στο λαό. Λέγοντας ότι, μάλλον στα πιο συγκεκριμένα, ο Λόρενς ανέφερε ότι χρειάζονται μόνο 2% ένα 2% τμήμα του πληθυσμού να να καταφεύγει στα στρατιωτικά μέσα και το υπόλοιπο 98% απλά να υποστηρίζει το συγκεκριμένο κίνημα. Είναι και θέμα νομιμοποίησης των Επομένως, της οργάνωσης. Επομένως, η δράση της ΕΟΚΑ, το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΕΟΚΑ, δεν περιλάμβανε μόνο στρατιωτικές μεθόδους, αλλά επίσης και πολιτικές κινητοποιήσεις μέσω απεργιών, μέσω συνειδητής μη συνεργασίας των Ελλήνων της Κύπρου με τα βρετανικά, με τα αποικιακά όργανα διοίκησης, όπως επίσης και παθητική αντίσταση. Η παθητική αντίσταση ξεκινάει το 1958, όπου χωρίζεται σε δύο σκέλη. Πρώτον, το μποϊκοτάζ, την επιβολή μποϊκοτάζ σε αγγλικά προϊόντα, επιφέροντας οικονομικά πλήγματα στους Άγγλους, καθώς επίσης και αυτό που ανέφερα προηγουμένως, την συνειδητή μη συνεργασία με το αποικιακό καθεστώς. Τέλος, μια ακόμη τακτική της ΕΟΚΑ, μια ακόμη μέθοδος η οποία ωφέλησε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΕΟΚΑ, ήταν όχι μόνο η συμμετοχή, η καταφυγή στη βία, αλλά επίσης και η συνειδητή αποχή από την βία. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς αγώνα έχουμε την ανακήρυξη εκ μέρους της ΕΟΚΑ 4 σε εισαγωγικά εκεχηριών, όπου η ΕΟΚΑ συνειδητά απήχε από οποιασδήποτε ένοπλες δραστηριότητες, όχι για λόγους αδυναμίας, όπως οι Βρετανοί μελετητές, στρατιωτικοί μελετητές εκείνης της περίοδου πίστευαν, αλλά για να δώσει χώρο και χρόνο στην πολιτική ηγεσία και στην διπλωματία των χωρών να διεξάγουν συνομιλίες για εξέβρεση μιας λύσης στο κυπριακό ζήτημα. Ναι. Ήταν και αυτό ένα θέμα, το γεγονός ότι υπήρχε συνείδηση ότι πέραν του Αντάρτικου διεξάγονταν ταυτόχρονα και συνομιλίες. Και υπήρχε προσπάθεια οι συνομιλίες όχι να πυρποληθούν, αλλά να υποβοηθηθούν, έτσι. Μάλιστα. Και το τονίζω ότι είναι μια εθελούσια ένδειξη, μια εθελούσια δήλωση εκ μέρους της ΕΟΚΑ ότι επιβάλλεται και χειρία, γιατί αποχή από την δράση έκανε η ΕΟΚΑ πολλές φορές και ανεπίσημα όταν ήταν ανάγκη να αναδιοργανωθεί. Το γεγονός ότι το δηλώνει ότι είναι επίσημη εκεχηρία, επίσημη αποχή από στρατιωτικές δραστηριότητες, είναι ακριβώς για να δείξει ότι θέλει να δώσει χρόνο, τίνει μια χείρα βοηθείας προς την ελληνική κυβέρνηση ή στον αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δικές τους δράσεις. Αγαπητέ Αντρέα, θα συνεχίσουμε από εδώ που σταματάμε τώρα. Θα πρέπει να πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα συζητήσουμε τα αποτελέσματα της στρατηγικής και των τακτικών της ΕΟΚΑ. Δεύτερη ανάγνωση. Μία εκπομπή διαλόγου και ανάλυσης πάνω σε ζητήματα πολιτικής, κοινωνικής και επιστημονικής φύσεως. Επιχειρεί να μεταφέρει την προσοχή πέραν από την δισεογραφική πτυχή της επικαιρότητας, αλλά και να αναδείξει σημαντικά θέματα κυπριακού και διεθνούς ενδιαφέροντος με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Δευτέρα και Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Μιχάλη Κοντό. Πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, συζητούμε το θέμα της στρατηγικής και των τακτικών της ΕΟΚΑ με τον Δόκτωρ Ανδρέα Κάριο. Και από τη συζήτηση μας μέχρι τώρα, αγαπητοί Ανδρέα, θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η ΕΟΚΑ στη στρατηγική της και στις τακτικές της, δηλαδή στους τρόπους της δράσης της, είχε μια ευελιξία, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν ένα αυστηρά στρατιωτικό κίνημα.
Όντως, παρόλο που σύγχρονοι πολιτικοί οι οποίοι είχαν συμμετοχή στα έντονα γεγονότα της περίοδου κατηγόρησαν τον Γεώργιο Γρίβα και την γενικά στρατιωτική ηγεσία της ΕΟΚΑ για επίδειξη μιας μονολυθικότητας, η σοβαρή μελέτη των διαφόρων τρόπων δράσης της ΕΟΚΑ και η συνεχής εναλλαγή και χρήση πότε της μία μεθόδου, πότε της άλλης, πάντα σε συμφωνία και σε αρμονική συνεργασία με τον μεταφραστή των πολιτικών εξελίξεων προς τον Γεώργιο Γρίβα, δηλαδή τον πολιτικό αρχηγό όλων των Ελληνοκυπριών, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, μας οδηγεί αναμφίβολα στο συμπέρασμα ότι η ΕΟΚΑ ήταν αρκετά ευέλικτη, τρομερά μάλλον ευέλικτη στον τρόπο δράσης της, καθώς και στην μη επίδειξη μονολυθικότητας στο επιχειρησιακό της πρόγραμμα. Όταν αργότερα ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος το Μάρτιο του 1956 εκτοπίστηκε από τους Βρετανούς, αυτή η μετάφραση των πολιτικών εξελίξεων στον Γεώργιο Γρίβα γινόταν από την ελληνική κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και η μετέπειτα μετάφραση του στο στρατιωτικό πεδίο από την ίδια τη στρατιωτική ηγεσία της ΕΟΚΑ, ο οποίος Γρίβας από το κρυσφύριο του πότε πάνω στα βουνά του Τρόοδους, πότε υπογείως στην Λεμεσό, μέσω γραπτών διαταγών διεύθυνε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του αγώνα. Μάλιστα. Τώρα, πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για τα αποτελέσματα της δράσης της ΕΟΚΑ, τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής, την οποία έχουμε περιγράψει στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Πες μας δύο λόγια, κατά την άποψή σου και ως εκ των πορισμάτων της έρευνας σου, πώς αξιολογούνται αυτά τα αποτελέσματα. Κοιτάξτε, καταρχάς να χωρίσουμε τα αποτελέσματα σε πολιτικά και σε στρατιωτικά. Τα πολιτικά αποτελέσματα νομίζω ότι είναι πρόδειλο για το εμφανές του ζητήματος. Το ένοπλο ενωτικό κίνημα στην Κύπρο δεν κατέληξε σε ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, αλλά στην δημιουργία μιας ανεξάρτητης κρατικής οντότητας το 1960, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, πολιτικά πάντα μιλώντας, το βρετανικό αποικιακό καθεστώς και ο απευθείας έλεγχος της Κύπρου εκ μέρους της Βρετανίας τερματίστηκε. Μάλιστα. Επομένως δεν έχουμε Βρετανούς διοικητές να καθορίζουν τις τύχες του νησιού. Η ΕΟΚΑ παρήχε ακριβώς αυτό το αγαθό της ελευθερίας προς τους Έλληνες της Κύπρου. Αλλά και προς το σύνικο στοιχείο. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι ένα πρόδειλο και αδιαφυσβήτητο αποτέλεσμα της δράσης της ΕΟΚΑ. Θεωρείς ότι χωρίς την ΕΟΚΑ θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί? Αυτό είναι μια καθαρά θεωρητική ερώτηση. Κοιτάξτε, υπάρχουν μέχρι και σήμερα περιοχές οι οποίες ελέγχονται. Είναι μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά είναι αρκετά μακριά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Παραδείγματος χάρη τα Φόκλαντ, τα νησιά Φόκλαντ ή το Γιβραλτάρ. Δηλαδή, μέχρι πρόσφατα ήταν το Χονγκ Κονγκ. Δηλαδή, αποικίες μακριά από το κέντρο, από το πολιτικό κέντρο, από το Λονδίνο. Γιατί όχι και η Κύπρος, έτσι, χωρίς την δράση της ΕΟΚΑ. Δηλαδή τίποτα δεν μας προδικάζει ότι οι Βρετανοί θα έφευγαν από την Κύπρο ή ότι δεν θα έφευγαν από την Κύπρο. Διότι υπάρχει αυτό το επιχείρημα, συζητείτε, τίθεται μάλλον στο δημόσιο διάλογο καμιά φορά, ότι θα μπορούσε οι Βρετανοί κάποια στιγμή να έδιδαν στην Κύπρο την ελευθερία της χωρίς την ανάγκη μιας ένοπλης εξέγερσης. Βέβαια, θα πρέπει να επιθυμίσουμε και τη στρατηγική σημασία της Κύπρου τότε, έτσι, ειδικά μετά την αποχώρηση των Βρετανικών στρατευμάτων από το Σουέζ το 1954, που η Κύπρος αναδεικνύεται ως η μοναδική κτήση βρετανική στην ζωτική σημασία περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ίσως θα πρέπει να έτσι ετεροχρονισμένα να λάβουμε υπόψη και την πρόσφατη λευκή βίβλο της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, με την οποία οι Βρετανοί θεωρούν ότι παρά την οικονομική κρίση και τις δυσκολίες των να διατηρήσουν τις υπερπόντιες βάσεις τους, οι Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν πρόκειται να εγκαταληφθούν, έτσι.
Σωστά. Λέει κάτι αυτό, παρόλο που κατά τη δεκαετία του 60 υπήρξαν σκέψεις περί εγκατάλειψης τους από τη Βρετανία, γιατί κρίθηκαν ως ασύμφορες οικονομικά, και μετά από αμερικανικές πιέσεις συνέχισε η χρήση τους από την Βρετανία. Αλλά επιστρέφοντας στο προκείμενο, όντως η Βρετανία, έχοντας αποσυρθεί από άλλες πρώην αποικίες τους, πρώην κτίσεις τους, οι οποίες γειτνίαζαν περισσότερο με τη Μέση Ανατολή, ο οποίος ήταν θεωρείται από την Βρετανία ως ζωτικός χώρος συμφερόντων, μεταφέρουν το αρχηγείο τους, τους στρατηγούς τους, τα επιτελεία τους στην Κύπρο, σκοπεύοντας να χρησιμοποιήσουν το νησί ως βάση, είτε για ενδεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις, είτε για να το μετατρέψουν ως κέντρο συλλογής πληροφοριών κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, δηλαδή για λόγους κατασκοπίας. Επομένως, βλέπουμε να αναδεικνύεται η γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου. Επομένως, οι Βρετανοί δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από την Κύπρο. Θα είχαν την ευκαιρία να ελέγχουν ολόκληρη την Κύπρο και να τη χρησιμοποιούν κατά το δοκούν όπως ήθελαν, και θα την εγκατέλειπαν, εφόσον μέχρι σήμερα μια από τις πρώτες ενέργειες των Βρετανών για να συμφωνήσουν να αποσυρθούν από το νησί, με τις συμφωνίες της Ζυρίχης Λεοντίνου του 1959, ήταν ακριβώς η διατήρηση στρατιωτικών βάσεων στο νησί. Επομένως, βλέπουμε τα βρετανικά συμφέροντα να επηρεάζουν τις αποφάσεις της Βρετανίας. Η Βρετανία δεν έδειχνε διατεθειμένη να εγκαταλείψει την Κύπρο. Όπως και μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει το Γιβραλτάρ ή τα νησιά Φόκλαντς. Όπου έχουν αναβιώνουν οι αργεντίνικες διεκδικήσεις. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε σε σχέση με τα αποτελέσματα της στρατηγικής της ΕΟΚΑ? Είπαμε, ο κύριος στόχος, ο υπέρτατος στόχος της ένωσης με την Ελλάδα δεν επιτεύχθηκε. Επιτεύχθηκε όμως ένας άλλος στόχος, η ελευθερία της Κύπρου. Οι Έλληνες της Κύπρου, καθώς και το σύνοικο στοιχείο, για πρώτη φορά μετά από το 1191 μετά Χριστόν, είχαν την ευκαιρία να καθορίζουν μόνοι τους πλέον το μέλλον τους. Εναπόκειτο πλέον στους ίδιους τους Κύπριους να χειριστούν με οριμότητα τη συγκεκριμένη ελευθερία. Δυστυχώς, οι μετέπειτα εξελίξεις κατέδειξαν ότι οι Κύπροι δεν ήταν έτοιμοι. Μάλλον ότι δεν χειρίστηκαν όρημα τη συγκεκριμένη ελευθερία. Η ΕΟΚΑ τους προσέφερε ένα αγαθό, δυστυχώς όμως οι ίδιοι συμπεριφέρθηκαν διαφορετικά. Αυτή σου η τοποθέτηση μου δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία να θέσω μια άλλη ερώτηση, την οποία είχα ούτως ή άλλως υπόψη να σου θέσω. Να μην παραλείψουμε μόνο και τα στρατιωτικά αποτελέσματα της δράσης της ΕΟΚΑ. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μας γι' αυτό. Οπότε μπορείς να προχωρήσεις εσύ με τα στρατιωτικά αποτελέσματα και μετά θα επανέλθουμε στα. Λοιπόν, όσον αφορά τα στρατιωτικά αποτελέσματα, το πιο συνηθισμένο λάθος που γίνεται κατά τη διάρκεια εκφράσης εκτιμήσεων για τον Κυπριακό αγώνα είναι ότι πώς ήταν οι νεκροί από κάθε πλευρά, ήταν τόσοι για την ΕΟΚΑ, τόσοι για την Βρετανία, επομένως οι Βρετανοί έχουν περισσότερους νεκρούς, άρα νίκησε η ΕΟΚΑ. Αυτές είναι υπεραπλουστευμένες εκτιμήσεις, είναι υπεραπλουστευμένος και επιφανειακός τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων. Να επιστρέψουμε στην αρχή, στην βάση μας. Ποιος ήταν ο επιχειρησιακός στόχος της ΕΟΚΑ? Να δημιουργεί συνεχώς πρόβλημα στο νησί, πρόβλημα στους Βρετανούς, για να δείξει ότι δεν θα μπορούσαν να κατέχουν με ασφάλεια το νησί. Επομένως, αρκετοί από τη δράση της ΕΟΚΑ, και μάλιστα ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια, όπου η ΕΟΚΑ απέφευγε να επιτίθεται σε Βρετανούς στρατιωτικούς ή μέλη της αστυνομίας, η δράση της ΕΟΚΑ δεν κατέληγε σε αιματοχυσία. Μάλιστα. Επομένως, το συγκεκριμένο διάστημα μπορείς να το παραλείψεις όσον αφορά τον αγώνα της ΕΟΚΑ? Όχι. Παραδείγματος χάρη,
πέραν των 2.000 βοβών τοποθετήθηκαν στο νησί. Ναι. Κατά τη διάρκεια όλου του αγώνα της ΟΚΑ, οι οποίοι είχαν ανυπολόγιστο μέχρι σήμερα οικονομικό κόστος για τους Βρετανούς. Επίσης και ανυπολόγιστο ψυχολογικό κόστος για τους Βρετανούς, οι οποίοι δεν αισθάνονταν ασφαλείς, δεν αισθάνονταν ως στιβαρή την παρουσία τους στο νησί. Ναι. Είναι με τέτοιες μεθόδους που η ΕΟΚΑ προσπαθούσε να ταρακουνήσει, να σύσει τα θεμέλια της αποικιακής διοίκησης της Κύπρου και όχι καταφεύγοντας πάντα στην εκτέλεση ή στην προηγούμενη περίπτωση στη θανάτωση έμψυχων στόχων. Μάλιστα. Βρετανών στρατιωτικών, συνεργατών του εχθρού ή μελών της αστυνομίας. Είναι και αυτό το πλεονέκτημα που συνήθως... Επομένως είναι με πολιτικά κριτήρια που πρέπει να κρίνεις την στρατιωτική δράση της ΕΟΚΑ ακριβώς λόγω της υπαγωγής του στρατιωτικού κριτηρίου στο πολιτικό. Στο πολιτικό. Ναι, βέβαια. Και το οποίο σε τελική ανάλυση θα μπορούσε να πει κανείς ότι με βάση την περιγραφή που μας κάνεις, με βάση την ανάλυση που μας κάνεις, είναι μια πετυχημένη στρατηγική, έτσι. Είναι μια στρατηγική με υψηλό δίχτυ επιτυχίας. Είναι μια πετυχημένη στρατηγική, όχι διότι η ΕΟΚΑ έχει 108 νεκρούς και ναι, οι Βρετανοί, ακριβώς, οι επίσημοι υπολογισμοί των Βρετανών μιλούν για 156 νεκρούς ή οι τελευταίοι πρόσφατοι περί 370 τόσων νεκρών. Είναι επιτυχημένη στρατηγική ακριβώς γιατί οι Βρετανοί δεν αισθάνονταν ασφαλή την παρουσία τους στο νησί. Ακριβώς επειδή υποχρέωσε τους Βρετανούς να αναθεωρήσουν την πολιτική τους ότι ουδέποτε θα έφευγαν από την Κύπρο, άρα τους εξανάγκασαν να την εξετάσουν, να εξετάσουν το ενδεχόμενο απόσυρθησης και από την Κύπρο. Επίσης, οι συνεχείς επιχειρήσεις της ΕΟΚΑ και η αντίσταση μέχρι τέλους που προέβαλαν κάποια μέλη της, ακόμα και με ολοκαυτώματα, προκαλούσαν πολλούς δημοσιογράφους να επισκεφθούν το νησί για να καλύψουν τα συγκεκριμένα γεγονότα. Επομένως, έστρεφε τη διεθνή προσοχή πάνω στην περίπτωση της Κύπρου. Και σε συγκεκριμένες περιόδους του Κυπριακού Αγώνα βλέπουμε και την παρεμβολή, την παρέμβαση από τρίτα μέρη. Π.χ. η πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ του 1958 με τον ΣΠΑΚ, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, όπου καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να προσπαθήσουν να βρουν μια συγκεκριμένη λύση. Ναι. Επομένως, ο ισχυρισμός που προβάλλεται από κάποιους δίθεν ιστορικούς ότι η ΕΟΚΑ είχε εξαντλήσει τα επιχειρησιακά της αποτελέσματα μέχρι το 1958, προφανώς στερείται σοβαρότητας. Ναι. Βλέπουμε τρίτες χώρες να παρεμβαίνουν για να προσπαθούν να οθήσουν τη Βρετανία στο να βρεθεί μια λύση. Κάτι το οποίο ακριβώς επεδίωκε και η ΕΟΚΑ. Η ΕΟΚΑ δεν επεδίωκε να επιβάλλει την Ένωση. Η ΕΟΚΑ επίσης δεν επεδίωκε να πετύχει την Ένωση. Αυτό που επεδίωκε η ΕΟΚΑ ήταν να πετύχει τη δημιουργία των προϋποθέσεων επίτευξης της Ένωσης. Των πολιτικών προϋποθέσεων επίτευξης της Ένωσης. Και σε μεγάλο βαθμό το έχει πετύχει, γι' αυτό έχω αναφερθεί. Να προσφέρει ένα παράθυρο, να ανοίξει ένα παράθυρο για την ελληνική και επίσης την πολιτική του Μακαρίου, ούτως ώστε μια ευκαιρία δηλαδή για να συζητηθεί το Κυπριακό με τους Βρετανούς. Επομένως, για να καταλήξω, η Ένωση, ο υπέρτατος στόχος της Ένωσης δεν θα ήταν το απότοκο της άμεσης στρατιωτικής δράσης της ΕΟΚΑ, αλλά το απότοκο πολιτικών χειρισμών είτε από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο είτε από την ελληνική κυβέρνηση, στους οποίους όμως θα προσφερόταν η ευκαιρία για συζήτηση από την ΕΟΚΑ. Μάλιστα. Επομένως δεν είναι στην δράση της ΕΟΚΑ που πρέπει να αναζητηθεί οποιαδήποτε αποτυχία επίτευξης της Ένωσης. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Μήπως όμως, και αυτό είναι ένα άλλο επιχείρημα που καμιά φορά τίθεται στις συζητήσεις περί ΕΟΚΑ, μήπως ήταν λάθος η επιδίωξη της Ένωσης, μήπως ήταν λαθασμένος ο πολιτικός στόχος εξ υπαρχής. Δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, να είχε τεθεί
κάτι που κάποιος θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει ως πιο ρεαλιστικό σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών στόχο, όπως για παράδειγμα η επίδευξη της αυτοκυβέρνησης, δηλαδή της ανεξαρτησίας, αυτό που εν τέλει ήταν και το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, το ενωτικό ζήτημα δεν ήταν κάτι πρόσφατο για τα πεπραγμένα της Κύπρου. Είχε οι πρώτες αναφορές στη πιθανή ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα ανάγονται πίσω στο 1830, δηλαδή ήδη το 1955-59 το ενωτικό αίτημα μετρούσε πάνω από ένα αιώνα ζωής. Επομένως, μπορείς να πεις λάθος στη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνισμού της Κύπρου γιατί να θέλει ένωση και όχι ανεξαρτησία. Ήταν ένα λυτρωτικό κίνημα το οποίο εκφράστηκε ετεροχρονισμένα από τους Κύπρους, ετεροχρονισμένα εννοώντας ότι τα υπόλοιπα ενωτικά κινήματα που εκφράστηκαν στον κυρίως ελληνικό χώρο, αυτό της Κρήτης, της Επτανήσου, των Δωδεγανήσων, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου κτλ. Δηλαδή όλων αυτών των ελληνικών περιοχών, όλων αυτών των περιοχών, οι οποίες με την ίδρυση του ελληνικού κράτους γύρω στο 1830 δεν συμπεριλήφθηκαν στα όρια του ελληνικού κράτους, όμως είχαν συμπαγείς και κατά πλειοψηφία ελληνικούς πληθυσμούς, είχαν την τύχη σε κάποια φάση αργότερα να συμπεριληφθούν στα όρια του ελληνικού κράτους, να ενσωματωθούν στον κυρίως κορμό. Στην Κύπρο αυτό δεν κατέληξε στην ευόδοση των προσπαθειών των Ελλήνων της Κύπρου. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει και ένα ιταλικό ενωτικό ζήτημα, όπου τα κατακαιρματισμένα μικρά ιταλικά κρατήδια κατά τον 19ο αιώνα καταφέρουν να ενωθούν όλα μαζί σε ένα εθνικό κράτος, μέσα σε μόλις 11 χρόνια. Στον ελλαδικό χώρο, στον ελληνικό χώρο, η συγκεκριμένη διαδικασία ενσωμάτωσης ελληνικών πληθυσμών παίρνει, έχει διάρκεια πολλές δεκαετίες. Το τελευταίο επιτυχές παράδειγμα ήταν η ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά το τελευταίο αποτυχημένο παράδειγμα δυστυχώς ήταν η περίπτωση της Κύπρου. Ήταν η Κύπρος, ναι. Επομένως δεν μπορείς να κατηγορήσεις τους Κύπρους για λάθος ή για ρομαντικισμό κτλ. Ήταν μια διαδικασία η οποία, μια ιστορική διαδικασία η οποία διάρκησε πάρα πολλές δεκαετίες. Επίσης δεν μπορείς να κρίνεις ένα, κατά την άποψή μου, ένα επαναστατικό λαϊκό κίνημα το οποίο έχει αλυτρωτική στοχοθεσία, δεν μπορείς να το κρίνεις με τα μέτρα του λεγόμενου ρεαλισμού. Έτσι, ένας λαός ο οποίος γαλουχείται μέσα από πολλές γενιές στα πλαίσια κάποιου οράματος, κάποιου εθνικού οράματος, δεν είναι εύκολο όταν ζυμωθεί αρκετά και όταν οριμάσουν οι συνθήκες να εξεγερθεί, να έρθει μετά και να πει, ξέρεις, εγώ τόσες δεκαετίες, τόσες γενναίες την ένωση σκεφτόμουν, για ένωση, την ένωση επιθυμούσα, την ένωση υποθούσα, να έρθω τώρα να αυτοπεριοριστώ και να ανακαλύψω μια νέα στρατηγική στοχοθεσία. Όντως, εξάλλου αν μελετήσουμε στον ιστορικό χρόνο τις διάφορες επαναστάσεις που έλαβαν χώρα ανά το παγκόσμιο, θα δούμε ότι πολλές επαναστάσεις άλλα επεδίωκαν και στο τέλος άλλα κατάφεραν. Παραδείγματος χάρη η Γαλλική Επανάσταση, η οποία ξεκίνησε με τα αιτήματα της ελευθερίας, της ισότητας και της αδερφότητας, να καταλήγει στην περίοδο της τρομοκρατίας, όπου δεκάδες χιλιάδες Γάλλοι θανατώθηκαν στην κιλοτίνα. Επίσης έχουμε το παράδειγμα της Ελληνικής Επανάστασης, όπου οι Έλληνες επαναστάτες ζητούν τη δημιουργία μιας ελληνικής δημοκρατικής πολιτείας και καταλήγουν στην ίδρυση ενός ελληνικού βασιλείου, με την επιβολή μοναρχίας, μοναρχικού καθεστώτος. Ή το παράδειγμα της Ρωσικής Επανάστασης, όπου οι Ρώσοι κομμουνιστές επιδιώκουν μια καλύτερη κατανομή των βαρών, όσον αφορά των οικονομικών βαρών, στις πλάτες του ρωσικού λαού, και
όταν εφαρμόζονται οι πρώτες κομμουνιστικές πρακτικές, ιδίως στον τομέα της αγροτικής πολιτικής από τον Βλαντιμίρ Λένινγκ, mm-hmm. να μην έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και την στροφή του Λένινγκ σε πιο φιλελεύθερες πρακτικές. Mm-hmm. Δηλαδή για αλλού ξεκινούν και αλλού καταλήγουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα κρίνονται ιστορικά μέσα από την διαχρονία και μέσα από την έρευνα εκ των υστέρων. Αγαπητή Ανδρέα, θα σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ. Η συζήτηση μας θα μπορούσε να διαρκέσει ώρες ατελείωτες. Εύχομαι να έχουμε την χαρά και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και να είσαι βέβαιος ότι εγώ προσωπικά έχω απολαύσει πολύ τη συζήτηση μαζί σου. Και εγώ σε ευχαριστώ, Μιχάλη μου, να ευχηθώ συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και καλή συνέχεια για τις επόμενες ακροάσεις. Ραντεβού, αγαπητοί ακροατές, και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Γεια σας. Δεύτερη ανάγνωση. Μία εκπομπή διαλόγου και ανάλυσης πάνω σε ζητήματα πολιτικής, κοινωνικής και επιστημονικής φύσεως. Επιχειρεί να μεταφέρει την προσοχή πέραν από την δισεογραφική πτυχή της επικαιρότητας, αλλά και να αναδείξει σημαντικά θέματα κυπριακού και διεθνούς ενδιαφέροντος με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Δευτέρα και Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Μιχάλη Κοντό.